Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, οικειοθελώς ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την εταιρείαν κατά πάντα, να μη φανερώσω το παραμικρό από τα σημεία και τους λόγους της, μήτε να σταθώ κατουδέναν λόγων ή αφορμή του να καταλάβουν άλλοι ποτέ ότι γνωρίζω τι περί τι ούτω, μήτε οι συγγενείς μου ή οι φίλοι μου. Παρακολουθήσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τον όρκο των φιλικών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον απανταχού ελληνισμό. Είμαι ο Γεώργιος Σαρής και σας καλωσορίζω στη νέα συναρπαστική σειρά ντοκιμαντέρ του Open που θα επιχειρήσει να ψηλαφίσει το εμβληματικότερο γεγονός της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Την Επανάσταση του 1821. Δύο αιώνες ακριβώς μετά το ξέσπασμά της. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αναφέρει στα απομνημονεύματά του ότι ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς, εάν δεν είμεθα τρελοί, δεν έκαναμε την Επανάσταση. Με τον αγώνα λοιπόν αυτών των ηρωικών μορφών που είχαν αίσθηση του παράτολμου εγχειρήματός τους, που αψήφισαν την αριθμητική υπεροχή των Τούρκων και τα έβαλαν με μία ολόκληρη αυτοκρατορία, θα ασχοληθούμε από σήμερα και για 21 συνολικά εκπομπές. Τώρα, η σειρά και η γένετο Ελλάς χωρίζεται σε τρεις κύκλους. Στον πρώτο κύκλο θα εγκύψουμε στα προεπαναστατικά χρόνια. Στον δεύτερο κύκλο εκπομπών θα αναλύσουμε ενδελεχώς όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Στον τρίτο και τελευταίο κύκλο θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας, καθώς θα επιχειρήσουμε να διατρέξουμε τα 200 χρόνια ελληνικού κράτους, αναδεικνύοντας τις σημαντικότερες μορφές που πέρασαν από τον τομέα της πολιτικής, της οικονομίας, των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης και του αθλητισμού, καθώς επίσης και τους μεγαλύτερους ευεργέτες. Τα πρόσωπα αυτά θα τα επιλέξετε εσείς μέσω μιας διαδικασίας για την οποία θα σας ενημερώσουμε πολύ σύντομα. Για περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμο υλικό της εκπομπής, μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα μας tvopen.gr/200χρόνια. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας και με το email της εκπομπής egenetoelas@tvopen.gr, αλλά και μέσω των social media της εκπομπής που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Ως επιστημονικούς συνεργάτες σε αυτό το νοητό χωροχρονικό ταξίδι θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Θεοδωρίδη, λέκτορα της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καθώς επίσης και τον κύριο Νίκο Ζέρβα, από το νέο αίμα των ιστορικών, διδάκτορα διοικητικής επιστήμης και ιστορίας επίσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, του εμβληματικότερου πανεπιστημίου της χώρας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Και θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι, ξεκινώντας την πρώτη εκπομπή από το 1814. Το βλέπουμε ακριβώς εδώ, στην γραμμική αποτύπωση των γεγονότων που έχουμε ετοιμάσει. 1814 λοιπόν δημιουργείται η Φιλική Εταιρεία στην Οδυσσό. Ουσιαστικά, τρεις νέοι, έμποροι στο επάγγελμα, μαζεύονται, κάθονται σε ένα σπίτι και σκέφτονται πώς θα ξεκινήσει ο αγώνας. Αποφασίζουν λοιπόν να δημιουργήσουν μια εταιρεία την οποία ονομάζουν Φιλική Εταιρεία. Κύριε Θεοδωρίδη, θέλω να ξεκινήσω καταρχάς με εσάς, ρωτώντας σας τι ακριβώς ήταν η Φιλική Εταιρεία. Η Φιλική Εταιρεία ήταν μια μυστική, παράνομη και επαναστατική οργάνωση. Προφανέστατα δεν λέω κάτι καινούριο. Αυτό που έχει νόημα να σημειώσουμε εδώ, ότι αυτές οι εταιρείες, αυτού του είδους οι εταιρείες, ήταν της μόδας εκείνη την εποχή, μιας και τη συναντούμε σε όλη την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Η Φιλική Εταιρεία είναι μια οργάνωση η οποία πέρα από την πετυχημένη ελληνική επανάσταση, δηλαδή από την οργάνωση της ελληνικής εξέγερσης, θέτει με νέους όρους ένα καινούριο στοιχείο. Και ποιο είναι αυτό? Το καινούριο στοιχείο είναι ότι η Φιλική Εταιρεία βάζει στην ημερήσια διάταξη, ναι, την προσπάθεια αποτείναξης του Οθωμανικού ζυγού με καθαρή ευθύνη των ίδιων των υπόδουλων Ελλήνων. Mm-hmm. Μέχρι τότε αυτό που υπήρχε στην συζήτηση, στους χώρους του, δηλαδή, του υπόδουλου ελληνισμού, ήταν η προσδοκία της βοήθειας μιας μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης. Να σημειώσω εδώ, ναι, ότι αυτή η αλλαγή είναι κομβική σημασίας και αυτή η αλλαγή προκύπτει μέσα από μια σταδιακή ανάπτυξη
τόσο της οικονομίας όσο και του πολιτισμού. Άρα μιλάμε για μια κοινωνική πολιτισμική αναγέννηση του υπόδουλου ελληνισμού και συνάμα μια νέα πολιτική συνειδητοποίηση αυτή τη φορά της διαφορετικότητας του υπόδουλου ελληνισμού. Κάτι το οποίο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο να διεκδικήσουν οι Έλληνες ραγιάδες το ποθούμενο, δηλαδή την αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού. Πείτε μας δύο λόγια λοιπόν για το προφίλ των ιδρυτών, του Ξάνθου, του Σκουφά και του Τσακάλωφ. Τα πρόσωπα είναι γνωστά, είναι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. Για μία ακόμη φορά, δεν θα πω κάτι καινούριο, εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε ότι οι τρεις αυτοί άνθρωποι έρχονται μέσα από τον κόσμο του εμπορίου. Είναι μικροέμποροι, θα λέγαμε, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας εμπόρων. Στερούνται κάποιου κοινωνικού κύρους. Παρ' όλα αυτά, διέπονται από έναν εθνικό ενθουσιασμό, από μία φλόγα για την δραστηριοποίησή τους στο μεγάλο αυτό στόχο που είχε η Φιλική Εταιρεία. Μιλώντας τώρα για την περίπτωση των τριών πρωταγωνιστών και ιδρυτών συνάμα της Φιλικής Εταιρείας, ναι, μπορώ να κάνω ένα άλμα στον χρόνο. Αξίζει τον κόπο να θυμίσω ότι η οργάνωση, η μορφή αυτή της, αυτού του μορφώματος, αυτού του κινήματος, στοιχειοθετείται τόσο από τη λειτουργία στη στρατολόγηση των νέων μελών, καθώς και στην συγκεκριμενοποίηση οργανωτικών σχεδίων για την επερχόμενη εξέγερση. Ενδεικτικά λέω, ναι, ο πυρήνας, ο επαναστατικός πυρήνας της Φιλικής Εταιρείας συγκεντρώνεται στο Ισμαήλιο τον Οκτώβριο του 1820 και συντάσσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο της εξέγερσης. Βέβαια, στην πορεία αυτά θα αλλάξουν οι διαδικασίες της εξέγερσης του εγχειρήματος, θα επιταχυνθούν για πολλούς και διάφορους άλλους λόγους. Ίσως στη συνέχεια, σε κάποιες άλλες εκπομπές, να έχουμε περισσότερο χρόνο προφανώς να το κουβεντιάσουμε. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η κοινωνική σύνθεση των μελών της οργάνωσης. Μπράβο. Η κοινωνική σύνθεση των μελών ποικίλει. Και ποικίλει για τον εξής απλό λόγο. Όταν ξεκινάει η Φιλική Εταιρεία το 1814 και μέχρι το 1816-17, έχοντας τη βάση, την έδρα της στην Οδυσσό, οι δυνατότητες μίμησης νέων μελών είναι περιορισμένες. Οι φιλικοί περιορίζονται είτε στην περιοχή της Ρωσίας, είτε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και οι δυο αυτές γεωγραφικοί τόποι λειτουργούν ως μια ενδοχώρα του ελληνισμού. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Δεν έχουν στοιχείο μεγάλη επιρροή, γιατί είναι μικροέμποροι. Ακριβώς. Η μεγάλη αλλαγή θα γίνει μετά το 18, όταν η έδρα της Φιλικής Εταιρείας θα μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί οι φιλικοί από το κέντρο εξουσίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες περιοχές και την ίδια στιγμή πρόσβαση και να έρθουν σε επαφή με επιφανείς υπόδουλους Έλληνες. Το κλειδί είναι αυτό, η μετάβασή τους στην Κωνσταντινούπολη. Είναι τομή στη δράση της Φιλικής Εταιρείας. Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα για την κοινωνική σύνθεση των μελών, για να μην τρώω το χρόνο και πολυλόγω, ενδεικτικά θα πω η πλειοψηφία των μελών της Φιλικής Εταιρείας είναι έμποροι, δηλαδή άνθρωποι που έρχονται από αυτές τις αστικές κατηγορίες που δραστηριοποιούνται κατεξοχήν στην οικονομία και ιδιαίτερα στο εμπόριο. Ένα μικρότερο ποσοστό. Περίπου ποσοστό, πόσοι περίπου ήταν οι έμποροι? Ήταν η πλειοψηφία, 53,7%. Ακριβώς. Στη συνέχεια, μια δεύτερη κατηγορία είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και από εκεί και πέρα ο οποιοσδήποτε ερευνητής, μελετητής, ενδιαφερόμενος θα δει τις υπόλοιπες κοινωνικές κατηγορίες μελών, όπως είναι η κληρική, ένα μεγάλο ποσοστό, είναι οι προύχοντες και κυρίως οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου. Mm-hmm. Στη συνέχεια είναι και οι στρατιωτικοί, με τον όρο στρατιωτική εννοώ όλους αυτούς τους γνωστούς αρματολούς και κλέφτες, οι οποίοι με τον ένα άλλο τρόπο στα προηγούμενα χρόνια ή και εκείνη τη στιγμή είχαν εκπαιδευτεί, συμμετείχαν σε ξένα στρατεύματα. Μάλιστα, ξεκάθαρα. Αντιλαμβανόμαστε πώς ήταν η σύνθεση εκείνης της εποχής. Κύριε Ζέρβα, να έρθετε τώρα σε εσάς και να ρωτήσω ότι όπως κάθε αγώνας, έτσι και αυτός απαιτούσε χρήματα. Οι φιλικοί πού βρίσκαν τους πόρους? Ναι, αυτός ήταν ένας από τους δύο βασικούς στόχους των ιδρυτικών μελών της Φιλικής Εταιρείας. Συγκέντρωσε όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων για την αποτελεσματική προετοιμασία
του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα. Ο άλλος στόχος ήταν η στρατολόγηση νέων μερών. Έτσι, απευθύνονταν σε εύπορους οίκους, θα μπορούσαμε να λέγαμε, εμπόρους εκείνης της εποχής, προκειμένου να βρουν αυτούς τους πόρους. Ωστόσο, μέχρι το 1818, όπως εύστοχα επεσήμανε και ο κύριος Θοδωρίδης, και τη μεταφορά της έδρας της φιλικής εταιρείας από την Οδυσσό στην Κωνσταντινούπολη, τα αποτελέσματά τους ήταν εξαιρετικά πένιχρα. Δηλαδή, δεν είχαν καταφέρει να στρατολογήσουν πάνω από μερικές δεκάδες άτομα, 30 με 40 άτομα, και παράλληλα οι συνεισφορές προς το ταμείο της οργάνωσης, θα μπορούσαμε να λέγαμε, ήταν εξαιρετικά ελάχιστες. Αυτό οφειλόταν φυσικά στο γεγονός ότι τα ιδρυτικά της μέλη δεν είχαν κάποιο ισχυρό κοινωνικό έρισμα. Όπως πάλι εύστοχα επισήμανε ο κ. Θεοδωρίδης, κάποιοι μικροέμποροι ήταν, χωρίς ιδιαίτερη δημοφιλία ούτε απήχηση. Αλλά όταν άνοιξε τα φτερά της ουσιαστικά η εταιρεία μετά τη μεταφορά της έδρας στην Κωνσταντινούπολη, τότε άρχισαν να επιτυχάνονται αυτοί οι στόχοι, τη συγκέντρωση δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων. Κάθε μέλος που μειούνταν κατέβαλε και κάποιο ποσό, ξέρουμε? Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε σε σχέση με τη μείωση των νέων μελών ήταν ότι οι φιλικοί είχαν ως πρότυπο τους τις τεκτονικές στοές της περίοδου εκείνης, τις τεκτονικές οργανώσεις. Μπορεί σήμερα να μας φαίνεται να αντιμετωπίζουμε με κάποια καχυποψία τις τεκτονικές οργανώσεις. Εκείνη την εποχή όμως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ήταν οργανώσεις που διακρίνονταν από εξαιρετικά φιλελεύθερες, ριζοσπαστικές και προοδευτικές ιδέες που ουσιαστικά ενθάρρυναν την ανάληψη επαναστατικών πρωτοβουλίων, όπως ήταν η Αμερικανική Επανάσταση, για παράδειγμα το 1776. Η οποία έχει προηγηθεί λίγα χρόνια πριν, καθώς και η Γαλλική το 1789. Ούτε 40 χρόνια δεν έχει προηγηθεί η Αμερικανική Επανάσταση. Τώρα, οι φιλικοί, έχοντας ως πρότυπος τους αυτές τις τεκτονικές οργανώσεις, αντέγραψαν κάποια στοιχεία από αυτές, όπως τη διαδικασία μοίησης νέων μελών ή την ενσυνεχεία σταδιακή ανέλυξή τους στο εσωτερικό της ιεραρχίας της. Και παράλληλα, προκειμένου να κρατήσουν κρυφή τη δράση της εταιρείας από τις Οθωμανικές αρχές, χρησιμοποιούσαν και μυστικούς κώδικες επικοινωνίας. Όπως ήταν, ποιος ήταν αυτός, με ποιον τρόπο? Το κρυπτογραφικό αλφάβητο ήταν ένας χαρακτηριστικός τρόπος. Με κρυπτογραφικά μηνύματα ουσιαστικά συνεννοούνταν μεταξύ τους τα μέλη τους, προκειμένου οι Οθωμανοί να μην τους κάνουν αντιληπτούς. Είναι αυτά που βλέπουμε στα πλάνα μας. Ουσιαστικά κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε ένα συγκεκριμένο σύμβολο. Ναι, ακριβώς. Κάθε γράμμα ήταν ένα ξεχωριστό σύμβολο, προκειμένου να μην γίνει. Σήμερα μπορεί να φαίνεται σχετικά απλό αυτό, αλλά για εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο να σπάσει. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, εννοείται, αλλά ο σκοπός ουσιαστικά ήταν αυτό, να μην αποκαλυφθεί η δράση τους από τους Οθωμανούς. Πόσο μάλλον όταν ήταν μέσα στην έδρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη. Θυμίζω, έχουμε Οθωμανική κατάκτηση. Τα πράγματα είναι δύσκολα και επικίνδυνα. Πρέπει να μάθει ο εχθρός πώς επικοινωνούν τα μέλη. Τώρα, προκειμένου να πείσουν τους Έλληνες να μετάσχουν στο εγχείρημα, σκέφτονται ένα έξυπνο τέχνασμα. Να. Ουσιαστικά αφήνουν να εννοηθεί ότι πίσω από τη φιλική εταιρεία βρίσκεται μια ανώτατη αρχή και αυτή η αρχή ενδεχομένως είναι ο τσάρος της Ρωσίας ή ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ναι, αυτός είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ο μύθος που καλλιέργησαν τα ιδρυτικά μέλη της φιλικής εταιρείας. Η ύπαρξη μιας αοράτου αρχής που θα συνέβαλε τα μάλα τόσο στην αποτελεσματική οργάνωση του επαναστατικού αγώνα όσο και στην επιτυχή έκβασή του, άφηναν να εννοηθεί ότι από πίσω είναι μια ισχυρή δύναμη, η Ρωσία ή ακόμα και ο ίδιος ο Τσάρος. Στην πραγματικότητα όμως δεν έπαβε αυτό να είναι ένας μύθος προκειμένου να προσελκύσουν όλο και περισσότερα μέλη στις τάξεις τους. Αλλά αυτό που πρέπει να πούμε και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό ήταν ότι στις αρχές του 1820 ο ίδιος ο Εμμανουήλ Ξάνθος προσέγγισε τον τότε αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Ιωάννη Καποδίστρια, προκειμένου να αναλάβει την αρχηγία της. Ο οποίος θα πει όχι όμως. Ο οποίος είπε σοφά, το επαναλαμβάνω και το τονίζω, σοφά είπε όχι για τρεις κυρίως λόγους. Καταρχάς, ο Καποδίστριας θεωρούσε ότι η Ρωσία, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της Ελληνικής Επανάστασης, δεν θα προσέφερε καμία βοήθεια. Από τη στιγμή που ήδη από το 1815 ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Πρώτος είχε αγκιστρωθεί, θα μπορούσαμε να πούμε, πάνω στο άρμα της Ιεράς Συμμαχίας και του Μέτερνιχ. Να πούμε ότι η Ιερά Συμμαχία, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, ήταν μια συμμαχία των μεγάλων δυνάμεων εκείνης της εποχής. Ακριβώς. Που ήθελαν να καταπνίξουν την οποιαδήποτε επανάσταση τυχόν ξεσπούσε. Οποιοδήποτε επαναστατικό κίνημα και κοινωνική εξέγερση. Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και Προσία. Και Προσία και Αυστρία. Και Αυστρία, εννοείται. Ως αυτοκρατορία τότε. Ναι. Να ενισχύσω το επιχείρημα αυτό και συνάμα να αναδειχθεί αντιφατικότητα από τη μια έχουμε την ίδρυση μιας μυστικής και επαναστατικής οργάνωσης το 1814 και την ίδια στιγμή ξεκινάει το συνέδριο της Βιέννης
η οποία μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους δεν έχει άλλο σκοπό να επιβάλλει ένα νέο status quo ησυχίας, τάξης και ασφάλειας στην Ευρώπη, ένα καθεστώς το οποίο έχει ένα και μοναδικό στόχο. Να καταστήλει κάθε πνεύμα αντιμοναρχισμού, εναντίωσης στην απολυταρχία, στο να αναδειχθούν νέες ριζοσπαστικές και φιλελεύθερες ιδέες. Ακριβώς. Δηλαδή, θα αναφερθούμε ούτως ή άλλως στο συνέδριο της Βιέννης σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Ένας άλλος λόγος, ο κυρίαρχος λόγος, ήταν ότι λόγω της διαδορατικότητάς του Καποδίστριας θεωρούσε ότι θα υπηρετούσε καλύτερα την Ελληνική Επανάσταση από το αξίωμα του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας παρά από την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας, κάτι που επιβεβαιώθηκε περίτρανα πότε, την άνοιξη του 1821, στο συνέδριο του Λάιμπαχ, τη σημερινή της Λιουμπλιάνας, όπου εκεί ενώ ήταν έτοιμες οι δυνάμεις της Ιεράς Συμμαχίας να καταπνίξουν την Ελληνική Επανάσταση, τελευταία στιγμή την έσωσε ο Καποδίστριας και δεν είχε την τύχη που είχαν άλλες κοινωνικές εξεγέρσεις τότε, όπως ήταν στην Νάπολη της Ιταλίας είτε στην Ισπανία. Αρνείται να αναλάβει την ηγεσία ο Ιωάννης Καποδίστριας, λέει ναι όμως ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, τσάρος του τσάρου μάλλον τότε, αξιωματικός. Υπασβησής του τσάρου. Ναι, λίγες εβδομάδες μετά την άρνηση του Καποδίστρια να αναλάβει την ηγεσία της εταιρείας, οι φιλικοί απευθύνθηκαν στο εξαιρετικά αυτό ταλαντούχο παλικάρι, ήρωα των Ναπολεόντιων πολέμων, ανώτατο αξιωματικό του Ρωσικού στρατού και υπασπιστή του τσάρου Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος και τελικά ανέλαβε την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας. Ο οποίος σε μία από τις μάχες έχει χάσει και το δεξί του χέρι. Σωστά, στη μάχη της Δρέσδης του Αυγούστου του 1813. Εκεί έχασε το χέρι του. Και είπε ότι εγώ δέχομαι φιλόδοξος εκείνη την εποχή ο Υψηλάντης και ανέλαβε την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας. Ακριβώς, και ξεκίνησε την επανάσταση ουσιαστικά εκείνο στη Μολδοβλαχία, στις ηγεμονίες της Μολδοβλαχίας το Φεβρουάριο του 1821. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα δούμε τι μας είπε για την Φιλική Εταιρεία ο κύριος Βασίλης Παναγιωτόπουλος. Ο κύριος Βασίλης Παναγιωτόπουλος είναι ενδεχομένως ο σημαντικότερος εν ζωή ιστορικός αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και γίνεται το Ελλάς, λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης τα social media όπου μπορείτε να μας στέλνετε και παρατηρήσεις και ιδέες αναφορικά με την εκπομπή. Μιλάμε για τα της Φιλικής Εταιρείας και πάμε να δούμε τώρα τι μας είπε ο κύριος Βασίλης Παναγιωτόπουλος αναφορικά με την ίδρυση της εταιρείας και το πώς μετεσχελίχθηκε. Κυρία καθηγητά, η Φιλική Εταιρεία ήταν ένα κίνημα το οποίο μετεξελίχθηκε σε επανάσταση ή όχι? Ήταν ένα κίνημα που οργάνωσε μία επανάσταση. Γιατί αν δεν κρατήσουμε αυτή την έννοια της οργάνωσης, τότε δεν έχουμε καμία ποιοτική διαφορά από παλιότερα κινήματα. Δεν είναι μία αυθόρμητη εξέγερση το 21, είναι μία εξέγερση που προκαλείται δυναμικά, οργανωμένα, δηλαδή είναι προϊόν οργάνωσης. Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1814 ή είναι μια συμβατική ημερομηνία αυτή? Από την άνοιξη του 14 αρχίζουν αυτές οι επαφές των τριών φύλων, οι οποίες καταλήξανε σε μια στοιχειώδη οργάνωση μεταξύ τους, η οποία εξελίχθηκε αργότερα σε αυτό που είναι η εταιρεία. Πότε πάφθηκε, γνωρίζουμε ή όχι? Ούτε σήμερα. Υπάρχουν ακόμη επαναστάτες οι οποίοι επικαλούνται τη Φιλική Εταιρεία. Στην κατοχή και στην αντίσταση έγιναν δεκάδες οργανώσεις με το όνομα Φιλική Εταιρεία. Οι πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις έγιναν με το όνομα Φιλική Εταιρεία, χωρίς επικοινωνία μεταξύ τους. Οι κώδικες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας προέρχονταν από τεκτονικές στοές, από τον τρόπο επικοινωνίας των τεκτονικών στοών? Οι κώδικες ήταν πολύ διαδεδομένοι εκείνη την εποχή και δεν χρειαζόταν η τεκτονική προέλευση τουλάχιστον των δύο από τους τρεις ιδρυτές της εταιρείας για να χρησιμοποιήσουν κώδικες.
όλες οι εξουσίες εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσαν μυστικούς κώδικες για να επικοινωνούν. Επομένως, δεν ήταν κάτι το σπάνιο αυτό, δεν ήταν. Ούτε και μπορεί να πει κανείς ότι οι κώδικες αυτοί, αν δεν υπήρχε γενική συνωμοτική αντίληψη, μπορούσαν να προστατεύσουν τα μυστικά της εταιρείας. Δεν φτάνουν δηλαδή οι μυστικοί κώδικες να κρατήσουν ένα επαναστατικό κίνημα όρθιο. Κάποια στιγμή τα μέλη της φιλικής εταιρείας ήταν μερικές χιλιάδες. Πώς λειτουργούσαν κάτω από την μύτη των Οθωμανών? Δεν είχαν καταλάβει τίποτα οι Οθωμανοί για το τι συνέβαινε? Δεν ήταν χιλιάδες μέλη. Ήταν όμως αρκετά μέλη. Άλλωστε, αν ήταν και χιλιάδες μέλη, δεν θα είχε νόημα. Θα ήταν πολύ, πολύ διαδεδομένη, θα ήταν πολύ πλατιά η οργάνωση και δεν ξέρω αν είχε δυνατότητες κινητήριας δύναμης. Ήταν από μικροί διανοούμενοι, ας το πούμε έτσι, έμποροι σε μεγάλο βαθμό, γραμματικοί εμπόρων, θα λέγαμε σήμερα διευθυντές επιχειρήσεων. Ήταν και διανοούμενοι και αυτοί, μικροί διανοούμενοι, δηλαδή ήταν σοβαρά πρόσωπα, μητροπολίτες, επίσκοποι, ιερομόναχοι, εφημεριακός κλήρος λιγότερο, βιοτέχνες στις μεγάλες πόλεις και λίγοι στρατιωτικοί. Αλλά λίγοι στρατιωτικοί, το μυαλό μας δεν πρέπει να πηγαίνει σε μη συμμετοχή στρατιωτικών, γι' αυτό ήταν λίγοι. Η πραγματική στρατιωτική εκείνη την εποχή ήταν λίγοι. Δηλαδή στρατιωτική με την έννοια του εκπαιδευμένου αξιωματικού ενός στρατού. Έλληνες στρατιωτικού στην υπηρεσία των επτανησιακών στρατιωτικών σωμάτων, γαλλικών, ρωσικών και αγγλικών, και αξιωματικούς του ρωσικού στρατού. Έλληνες αξιωματικούς του ρωσικού στρατού και ελάχιστους αξιωματικούς που είχαν υπηρετήσει στο στρατό του Ναπολέοντα και ήταν διαθέσιμοι και αυτοί για μια επαναστατική διαδικασία. Επειδή έχουν ακουστεί πολλά, γνωρίζουμε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε τελικά ο Αναγνωστόπουλος ως μέλος της φιλικής εταιρείας? Είχε στέρεες απόψεις, ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα πατριώτη και δούλεψε συστηματικά για την Επανάσταση και με επιμονή και με διάρκεια. Έπαιξε σπουδαίο ρόλο και οπωσδήποτε έπαιξε μεγάλο ρόλο στην Επανάσταση στην Πελοπόννησο, όταν ήρθε μαζί με τον Υψηλάντη, τον Δημήτριο Υψηλάντη. Για τον φιλικό Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο θα μιλήσουμε σε λίγο. Πάμε όμως τώρα με την βοήθεια της τεχνολογίας να συνδεθούμε με τη μακρινή Οδυσσό, εκεί όπου θα βρούμε τον κύριο Σοφρόνη Παραδεισόπουλο, Διευθυντή του Μουσείου Φιλικής Εταιρείας. Καλησπέρα κύριε Παραδεισόπουλε. Καλησπέρα σας. Σας βρίσκουμε καταρχάς στο μουσείο. Ναι, πρέπει να πω όμως ότι είμαι διευθυντής του παραρτήματος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, υπό την αιγίδα του οποίου λειτουργεί και το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Είμαι εδώ στο χώρο τον ιστορικό. Είναι ο χώρος που ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία? Όχι, δεν είναι ο χώρος της ίδρυσης. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς ιδρύθηκε. Πάντως αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αυτό το σπίτι, το οποίο ανήκε στο Γρηγόριο Μαρασλή, ναι, τον πατέρα του γνωστού ευεργέτη της Ελλάδας και της Οδυσσού φυσικά, συναντήθηκαν οι φιλικοί από το καλοκαίρι του 1821 έως το Δεκέμβριο του 1821, αποτέλεσε την έδρα της Φιλικής Εταιρείας. Η Οδυσσός γιατί επιλέγεται ως έδρα της Φιλικής Εταιρείας? Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που τους έλαβαν υπόψη φυσικά για να ιδρύσουν εδώ την Φιλική Εταιρεία. Αυτό που θα έλεγα, πρώτον, βρίσκεται η Οδυσσός σε ένα ομόθρησκο κράτος. Είναι εκτός δηλαδή Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και από την άλλη πλευρά δεν είναι και πολύ μακριά. Τότε ρωσικό έδαφος. Ακριβώς. Βεβαίως. Το σχέδιο της Εκατερίνης, όλα αυτά βέβαια τα εδάφια εδώ ήταν Οθωμανικά, αλλά το σχέδιο της Εκατερίνης να έχει διέξοδο στη Μαύρη Θάλασσα και περαιτέρω στη Μεσόγειο
Ως αποτέλεσμα των Ρωσοτουρκικών πολέμων προσαρτήθηκαν αυτά τα εδάφη στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Οπότε ιδρύεται η Οδυσσός το 1794 και προσκαλούνται οι ξένοι και κυρίως οι Έλληνες για να απικήσουν την πόλη. Mm-hmm. Οπότε έχουμε από τη μια πλευρά την προστασία των τσαρικών αρχών. Mm-hmm. Είναι μια πόλη από την άλλη ιδρυμένη, κατοικημένη και θα έλεγα βέβαια και διοικούμενη από ξένους. Είναι μια πόλη που κινείται με μια οικονομική δραστηριότητα, κυρίως με το θαλάσσιο εμπόριο, που σημαίνει κινητικότητα, φιλελεύθερες ιδέες. Και φυσικά αυτό είναι μια, την καθιστά δηλαδή μια πόλη που ευθυγραμμίζεται με ευρωπαϊκές αντιλήψεις. Είναι μια παραθαλάσσια πόλη που βλέπει στη Μαύρη Θάλασσα. Ακριβώς. Έλληνες υπήρχαν εκεί. Υπήρχαν και πριν την ίδρυση της Οδυσσού, όταν λεγόταν αυτή η τοποθεσία εδώ Χατζίμπι. Υπήρχαν κάποιοι Έλληνες και είναι το γνωστό το καφενείο του Ασπορίδη, που όταν την κατέλαβε την πόλη ο Ντεριμπάς, τα ρωσικά στρατεύματα, λέγεται τώρα ο θρύλος ότι πήγανε και ήπιανε καφέ στο καφενείο του Ασπορίδη. Οι Έλληνες όμως εμφανίζονται αργότερα, και φυσικά αυτοί που είναι ο πρώτος πυρήνας, ας το πούμε έτσι, είναι οι στρατιωτικοί, mm-hmm. που πολέμησαν στις τάξεις του ρωσικού στρατού και εγκαταστάθηκαν στην Οδυσσό και τους χρησιμοποίησε φυσικά η Εκατερίνη για να αποτρέψει από τις Οθωμανικές δηλαδή δυνάμεις να επανακαταλάβουν τις περιοχές αυτές. Εδάφη. Κύριε Παραδεισόπουλε, πείτε μας δύο λόγια για το μουσείο. Τι μπορεί να δει κάποιος επισκεπτόμενος το μουσείο? Θα σας πω δύο πράγματα. Έχει μια προϊστορία το μουσείο. Η ίδρυση, η απόφαση για την ίδρυση του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας, ναι. Πάρθηκε το 1979 από τη Σοβιετική Κυβέρνηση και πιο σωστά θα έλεγα από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και λειτουργήσε αρχικά στην Οδυσσό το 1979 το Δεκέμβριο. Έγιναν τα εγγένειά του ως τμήμα του ιστορικού μουσείου της πόλης. Από εκεί και πέρα όμως με τις πρωτοβουλίες του μουσείου, των πανεπιστημιακών, των δημοσιογράφων, γενικά και της κοινωνίας της Οδυσσού, τέθηκε το θέμα της μεταφοράς του στην ιστορική του θέση. Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, στην Κράσνη Περεούλοκ, έτσι λέγεται η οδός, 18, όπου ήταν και η οικία Μαρασίλη και από τις πηγές γνωρίζαμε ότι αποτέλεσε την έδρα της Φιλικής Εταιρείας. Και ολοκληρώθηκαν εδώ οι εργασίες με φυσικά με πρωτοβουλία του Δήμου, γιατί τα κτίρια αυτά ανήκουν στο Δήμο της Οδυσσού. Δώσανε και τα δύο παρακείμενα για να γίνει ένα μεγάλο μουσείο. Και το 1991-92, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, έχουμε και πολλούς Έλληνες που έρχονται και βοηθούν, γιατί είχαν και οικονομικές δυσκολίες εδώ πλέον στην Ουκρανία, mm-hmm. και κυρίως ο Εμπορικός Σύλλογος του Πειραιά, με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου του κ. Ιωάννη Πολυχρονόπουλου. Και αποκαταστάθηκαν οι κτηριακές εργασίες, ολοκληρώθηκαν. Και έγινε πρόταση προς το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού να αναλάβει, να ανοίξει εδώ το παράρτημά του και να αναλάβει τη λειτουργία του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας. Και έτσι, βλέπουμε λοιπόν, πλάνα αυτή τη στιγμή από το μουσείο. Τι μπορεί να δει κάποιος όταν το επισκεφθεί? Βλέπουμε λοιπόν την οικία του Μαρασλή με την εσωτερική αυλή και έχουμε κάνει μία μικρή έκθεση με τις απαρχές της Φιλικής Εταιρείας, της ίδρυσης της Οδυσσού αρχικά, την εμφάνιση των πρώτων Ελλήνων, την δομή της κοινότητας, ναι. την εκκλησία, το σχολείο τους κτλ. Την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας το 1814, τα οικονομικά και τη δομή της ίδιας της Φιλικής Εταιρείας, με την ιεραρχία και τα εφοδιαστικά των φιλικών κτλ. Και ολοκληρώνεται η έκθεση με το εγχείρημα του Υψηλάντη στον Προύθο, το κίνημα μετά από την Οδυσσό, από το Ισμαήλ και τα λοιπά που ξεκίνησε. Που διέβη τον ποταμό. Ένα αρκετά σημαντικό ακριβώς. μουσείο. Κύριε Παραδεισόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε ένα λίκνο ουσιαστικά της Επανάστασης, που είναι η Ζάκυνθος. Στη Ζάκυνθο βρήκαν καταφύγιο πολλοί Έλληνες, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από την Πελοπόννησο, καθώς επίσης και κλέφτες και αρματολοί. Κύριε Θεοδωρίδη,
Για ποιο λόγο πήγαν εκεί? Κάνετε λόγο για τη Ζάκυνθο. Στο δικό μου το μυαλό η σκέψη πάει και στα άλλα τα νησιά της Επτανήσου πολιτείας. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος, είναι και τα υπόλοιπα νησιά. Θεωρώ ότι είναι ένας γεωγραφικός χώρος ο οποίος βρίσκεται κοντά στον υπηρετικό ελλαδικό χώρο. Αυτή η εγκύτητα διαμορφώνει από τα παλιά χρόνια μια στενή σχέση, ένα πήγαινε-έλα ανάμεσα στην υπηρετική Ελλάδα και στα Επτάνησα. Mm-hmm. Σε πρακτικό επίπεδο σημαίνει ότι αναπτύσσονται εμπορικές σχέσεις, υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές. Ένα πρόσθετο στοιχείο είναι ότι τα Επτάνησα από την εποχή της Βενετοκρατίας είναι ένα παράθυρο στη Δύση. Έχει στενές σχέσεις με την υπόλοιπη Δύση, κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και στις υπόλοιπες περιόδους κατοχής, τόσο από τη μεριά των Γάλλων, των Ρώσων και τελευταία των Άγγλων. Στα χρόνια που κουβεντιάζουμε, η Ζάκυνθος και τα υπόλοιπα νησιά βρίσκονται υπό το καθεστώς προστασίας της Μεγάλης Βρετανίας, συγκροτούν το Ηνωμένο Ιόνιο Κράτος. Εκείνο που μας ενδιαφέρει στην περίπτωση της Ζακύνθου να επισημανθεί είναι ότι η Ζάκυνθος συμμετέχει στα ορλοφικά, δηλαδή η Ζακύνθη. Μην πάμε ακόμα στα ορλοφικά, όχι. Γιατί ούτως ή άλλως θα τα αναλύσουμε στις επόμενες εκπομπές. Προφανέστατα, λέω την εμπλοκή του ίδιου του νησιού σε μια προσπάθεια εξέγερσης του υπόδουλου ελληνισμού. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί στην εξέλιξη του χρόνου ως ένας τόπος ευνοϊκός όπου μπορεί να υποδεχθεί τις ιδέες της φιλικής εταιρείας με τη βοήθεια της γαλλικής, πάμε να δούμε, μου δώσατε πάσα να δούμε παράδοσης. Ένα βίντεο με το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου των Λατίνων, στο οποίο μοιούνταν οι αγωνιστές, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Βρισκόμαστε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου των Φιλικών. Η περιοχή ήταν γνωστή σαν περιοχή κοντά στου Ρωμανού τη Βρύση. Εδώ, το 1664, ο Γιώργος Λατίνος, από την αρχοντική οικογένεια των Λατίνων, έκτισε το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου των Φιλικών. Το εκκλησάκι αυτό, την περίοδο την προεπαναστατική, ευτύχησε και η Ζάκυνθος δηλαδή και η Ελλάδα να τοποθετηθεί εφημέριος ο Άνθιμος Αργυρόπουλος. Ο Άνθιμος Αργυρόπουλος, ιερομόναχος από τα Ιωάννινα, κατέφυγε στη Ζάκυνθο αφού τον είχε κυνηγήσει και φυλακίσει ο Αλίπασσας και εδώ ήρθε σε επαφή με αγωνιστές και πολλούς Ζακυνθινούς που αφού τους μίλησε στη φιλική εταιρεία αγωνίστηκαν όλοι μαζί για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Εδώ υπήρχε το τετράμορφο εικόνισμα στο οποίο ορκίζονταν οι φιλικοί. Σήμερα φυλάσσεται στο Μουσείο Ζακύνθου. Κάθε φορά που τελείται η ιεροπραξία στο ναό, μεταφέρεται ο πίνακας αυτός στο εκκλησάκι. Μεταξύ των ονομάτων διαβάζουμε ότι στο ναό είχε ορκιστεί ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Διονύσος Σολωμός. Μάλιστα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θεωρούσε το χώρο αυτό σαν ένα κομμάτι της απελευθερωμένης Ελλάδας. Γι' αυτό, όταν πέθανε η γυναίκα του το 1820 στη Ζάκυνθο, που ζούσε τότε η οικογένεια του Κολοκοτρώνη κατατρεγμένη από τους Τούρκους, που είχαν βρει βέβαια καταφύγιο εδώ, λέγεται ότι την έθαψε στον περίβολο του ναού, αφού άνοιξε τον τάφο με τα ίδια του τα χέρια. Έμεινε εδώ η θαμένη μέχρι το 1864, όπου τότε ο γιος της, ο Κολίνος Κολοκοτρώνης, πήρε τα οστά και τα μετέφερε στην Καρίτενα. Για τον Κολοκοτρώνη ήταν ένα μέρος, με ένα σημαντικό μέρος ο ναός του Αγίου Γεωργίου, μετά την ορκομοσία του βέβαια εδώ, που του θύμιζε την Ελλάδα απελευθερωμένη. Έτσι την καταλάβαινε, έτσι την εννοούσε και έτσι τη ζούσε στη Ζάκυνθο. Γι' αυτό έφυγε και πήγε και ηγήθηκε της Επανάστασης του 1921.
Ένα μικρό εκκλησάκι με τόσο όμως σημαντική ιστορία. Σας είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, έναν εκ των σημαντικότερων φιλικών, και δίπλα μου εδώ στο στούντιο έχουμε την κυρία Βασιλική Αναγνωστοπούλου, η ομοναδική απόγονος του Αναγνωστόπουλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πείτε μας καταρχάς γιατί είστε η μοναδική απόγονος. Γιατί εγώ είμαι η τελευταία, η αδερφή, έχω και μια αδερφή, είναι μεγαλύτερη, μετά δεν υπάρχει αγόρι για να πάρει το επίθετο. Και είμαι η τελευταία. Κάποιοι λένε ότι ο Αναγνωστόπουλος ήταν ουσιαστικά από τους συνιδρυτές της φιλικής εταιρείας. Εγώ αυτό ξέρω, αυτό έχω τόσα χρόνια μάθει, ότι ήταν από τους πρώτους. Γιατί υπάρχει ακόμα και μια επιστολή του Ξάνθου που έχει στείλει στην Εθνοσυνέλευση και βρίσκεται, φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη και λέει ότι από τους προτεργάτες είναι και μάλιστα τους γράφει και με τα ονόματά τους κανονικά, λέει. Ήταν ο Νικόλαος Κουφάς Εξάρτης από την Άρτα, ο Αθανάσιος Φύρου, τον έλεγε τώρα Τσακάλοφ, ο Τσακάλοφ, από Ιωάννινα, ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος Πελοποννήσιος και ο Εμμανουήλ Ξάνθος εκ Πάτμου. Έτσι γράφει η επιστολή, η οποία φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι στον Δήμο Αθηναίων, στο Κολωνάκι, έχουμε τις τρεις οδούς Ξάνθου, Σκουφά, Τσακάλοφ και ακριβώς από πάνω και την οδό Αναγνωστοπούλου. Και τα αγάλματά τους. Και τα αγάλματά τους. Ναι. Και στην Ανδρίτσα να υπάρχει το άγαλμα του πολύ μεγάλο. Και ήταν εκείνος, ο τόπος καταγωγής. Ο τόπος καταγωγής. Γεννήθηκε το 1790. Αλλά τι άνθρωπος ήταν, πείτε μας δύο λόγια. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω. Με βάση τα όσα έχετε διαβάσει. Τα όσα ξέρω, προφανώς. Ναι, έχω διαβάσει. Ήταν πολύ ενεργητικός και πολύ έξυπνος. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στην Ανδρίτσενα, μετά φύγανε με την οικογένειά του, πήγανε στη Σμύρνη. Εγκατασταθήκαν εκεί, λόγω φτώχειας δηλαδή φύγανε. Εκεί έμαθε λίγα γράμματα ακόμα στην Κωνσταντινούπολη και μετά έφυγε στην Οδυσσό και πήγε και δούλευε στο εμπορικό του Σέκερη. Του Σέκερη, του Αθανάσιου Σέκερη. Του Αθανάσιου Σέκερη, ναι. Τον οποίο βάλαν και αυτόν αργότερα στην φιλική εταιρεία για να... Εκεί είναι που έρχεται σε επαφή με τον Σκουφά και τον ΜΗΗ. Ναι, εκεί είναι εταιρεία. Όλοι, ναι. Εκεί βρίσκονται όλοι, κάνουν αυτή τη σκέψη του ξεσηκωμού. Περίπου αρχίζουν... τι ηλικία είχε τότε. 20 ετών έφυγε από Σμύρνη και πήγε στην Οδυσσό. Γύρω εκεί τότε στα... μετά τα 20. Πολύ μικρός. Μικρός, ναι. Και έχει και τη θέρμη του ξεσηκωμού του γένους. Ναι, ναι. Και γι' αυτό λοιπόν συναντήθηκε με τα υπόλοιπα μέλη. Με τα υπόλοιπα μέλη και ίδρυσαν την φιλική εταιρεία. Μετά άρχισαν να παίρνουν και άλλο κόσμο μέσα, προπάντων οικονομικά ευκατάστατους, για να τους βοηθήσουν κιόλας, γιατί χρειαζόταν και χρήματα. Τέτοιοι ήσαν πολλοί. Μπορούμε να πούμε μερικούς. Ο αδερφός του Σέγκερη, ο Παναγιώτης. Ναι, ακριβώς, ο Σέγκερης και κάποιοι άλλοι που βοήθησαν πάρα πολύ, που ήταν οικονομικά ανεξάρτητα, να κάνουν σταρά λοιπόν, και τέτοιοι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μας πείτε αναλυτικά για τον Αναγνωστόπουλο, έναν εκ των σημαντικότερων φιλικών, κυρίες και κύριοι. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε λοιπόν ανοίξει την συζήτηση για την φιλική εταιρεία και για την συμβολή του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου σε αυτήν. Θα δούμε για μία ακόμα φορά τα social media της εκπομπής, τα οποία μπορείτε να μας στέλνετε στις διευθύνσεις που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης, παρατηρήσεις και ιδέες αναφορικά με την εκπομπή. Μαζί μας εδώ στο πλατό έχουμε την κυρία Βασιλική Αναγνωστοπούλου, απόγονο του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου. Κυρία Αναγνωστοπούλου, θα ήθελα να ρωτήσω πώς και πότε ο πρόγονός σας φτάνει στην Ελλάδα. Προσπάθησε να πείσει και έπεισε βέβαια τον Δημήτριο Υψηλάντη να έρθουν να πάνε στο Μοριά, όπου ήταν πιο απομονωμένος, και να βοηθήσουν στην Επανάσταση. Αφού έχει ξεσπάσει η Επανάσταση. Ήρθαν στην Ελλάδα στις 19 Ιουνίου του 1921. Μάλιστα. Ήρθαν μέσω Αυστρίας, με έναν Αναγνωστόπουλος με το ψευδώνυμο Σωστόπουλος, Αθανάσιος, και ο Υψηλάντης με το όνομα Χαρίτος. Αυτά μέσω Αυστρίας ήρθαν στην Ελλάδα
με διαβατήρια ψεύτικα που τους είχαν βγάλει ο Ρώσος διοικητής Ιντσόφ. Έφτασαν στο Μοριά και προσπάθησαν εκεί να πείσουν τους κατοίκους ότι εμείς ένα πιο ανοιχτό μυαλό ο Αναγνωστόπουλος είπε δεν ήρθαμε εδώ να πολεμήσουμε τον Τούρκο σαν άτομο, ήρθαμε να πολεμήσουμε την τυραννία. Αυτό βέβαια δεν πολύ κατάλαβαν οι άνθρωποι και λίγο τους παραγκόνησαν λίγο. Ναι, τους παραγκόνησαν λίγο. Ωστόσο, παρόλα αυτά, συμμετέχει στην άλωση της Τριπολιτσάς. Της Τριπολιτσάς, αγωνίστηκε εκεί διαπραγματεύσεις. Για την παράδοση. Διαπραγματεύσεις. Πριν παραδοθεί η Τριπολιτσά. Μαζί με τον Ανεψέλεγκο. Πριν μπουν, μάλλον. Πριν μπουν οι οπλαρχείς στην Τριπολιτσά. Και θεωρήθηκε σαν πολιτική φυσιογνωμία. Από τους κατοίκους. Πολέμησε και δίπλα στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Και με τον Αναγνωσταρά, παρέα. Mm-hmm. Αυτό δείχνουν όλες οι... Ακολούθως πήρε μια σειρά από αξιώματα. Μετά, ναι, πήρε μια σειρά από αξιώματα. Δηλαδή, το 1828 διορίστηκε από τον Καποδίστρια σαν... Επίτροπος διοικητής, δηλαδή νομάρχης. Mm-hmm. Με τα σημερινά δεδομένα νομάρχης. Νομάρχης. Σε ποια περιοχή? Ηλίας. Και αργότερα σε πολλές άλλες πόλεις, δηλαδή στην ουσία όπου υπήρχε πρόβλημα, διοριζόταν. Στη Θήρα, στην Εύβοια, στη Σπάρτη, στη Μεσσηνία, στη Λακωνία, σε πολλά μέρη. Στην Νότια Πελοπόννησο. Άρα λοιπόν ήταν και στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Κυρία Αναγνωστοπούλου, μετά ήρθε στην Αθήνα. Ναι, ήρθε Αθήνα το 1854, υπήρχε εκεί η επιδημία χολέρας, που είχαν φέρει τα αγγλογαλλικά στρατεύματα κατοχής και πέθανε. Εκεί επιβίωσε. Κυρία Αναγνωστοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε και καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πήραμε μια πρώτη γεύση για το πώς από την Φιλική Εταιρεία άναψε η σπίθα της ελευθερίας και ξέσπασε λίγα χρόνια αργότερα η Επανάσταση. Βρισκόμαστε όμως ακόμα στην αρχή. Να πούμε ότι στην επόμενη εκπομπή θα δούμε μαζί το πώς πορεύτηκε ο ελληνισμός στα βάθη των 4 αιώνων που βρισκότανε κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό, για τον τρόπο που κινήθηκαν οι Σουλιώτες και για την θυσία στο Κούγκι, για το κίνημα των Ορλοφικών το 1770, είναι το τελευταίο σημαντικό κίνημα πριν από την Επανάσταση, καθώς επίσης και για το κρυφό σχολείο. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τους επιστημονικούς συνεργάτες της εκπομπής μας, τον κύριο Γιώργο Θεοδωρίδη και τον κύριο Νίκο Ζερβά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Κυρίως όμως ευχαριστούμε ολόψυχα εσάς που μείνετε μαζί μας μέχρι και αυτή την ώρα. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Καλή σας νύχτα.